Σεβασμιότατε, αγαπητοί εκπρόσωποι της Βουλής, της Αυτοδιοίκησης, της τοπικής κοινωνίας, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι, καταρχήν θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη για την χρονοτριβή. Δυστυχώς, μπλοκάραμε σε ένα κυκλοφοριακό blackout, το οποίο υπάρχει αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. Είχαμε όμως μια σημαντική δυνατότητα επικοινωνίας με τους εργαζόμενους ενός μεγάλου νοσοκομείου του Παπα-Νικολάου. Μας έφαγε λίγο παραπάνω χρόνο από ό,τι είχαμε προγραμματίσει. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να είμαστε λίγο σύντομοι στις αρχικές εισηγήσεις και εγώ και ο Σταμάτης ο Βαρδαρός, ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, έτσι ώστε να δοθεί χρόνος για να έχουμε ένα διάλογο παραγωγικό στη συνέχεια. Θέλω να πω εξ αρχής το εξής, ότι θεωρούμε πολύ σημαντικό το ότι στα αναπτυξιακά συνέδρια, τα περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια που γίνονται αυτή την περίοδο στη χώρα, έχει ενσωματωθεί μια ειδική θεματική που αφορά την υγεία. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι πολύ σαφές. Υποδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο ότι η συζήτηση για την ανάπτυξη δεν μπορεί να αφορά μόνο ποσοτικούς δείχτες, δεν μπορεί να αφορά μόνο οικονομική μεγέθυνση, δεν μπορεί να αφορά μόνο αριθμητικά δεδομένα σε σχέση με το ΑΕΠ. Ή δεν μπορεί να αφορά μόνο έργα υποδομών, οδικούς άξονες, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ. Τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι κρίσιμες προϋποθέσεις φυσικά για τις τοπικές κοινωνίες, για τις περιφέρειες, αλλά οφείλει αυτή η συζήτηση να ενσωματώνει και ορισμένους κρίσιμους δείκτες που αφορούν την κοινωνική συνοχή και την ευημερία των πολιτών, όπως είναι η υπόθεση της δημόσιας υγείας. Νομίζω λοιπόν ότι το μήνυμα είναι ότι η υγεία είναι ένας κρίσιμος δείκτης δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας. Και οφείλει η οργανωμένη πολιτεία να συμπεριλαμβάνει στον αναπτυξιακό σχεδιασμό δράσεις και παρεμβάσεις στήριξης και αναβάθμισης των δημόσιων δομών, δράσεις και παρεμβάσεις που διευκολύνουν το πολιτικό σχέδιο της καθολικής κάλυψης των αναγκών υγείας του πληθυσμού. Αυτό είναι το βασικό διακύβευμα σήμερα. Είχαμε μια δραματική επίπτωση από την κρίση και τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και από την αποασφάλιση που υπήρξε στην αγορά εργασίας. Είχαμε ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Είχαμε μια ζώνη υγειονομικής φτώχειας στη χώρα. Υπήρξαν 3 εκατομμύρια πολίτες ανασφάλιστοι. Αυτό είχε δημιουργήσει τρομερές παρενέργειες στην πρόσβασή τους και στην δυνατότητά τους να έχουν αξιοπρεπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό το φαινόμενο αντιμετωπίστηκε, νομίζω, με πολύ αποτελεσματικό τρόπο με τον νόμο 4368 του 2016. Αυτή ήταν μια κορυφαία και κεντρική πολιτική μας δέσμευση. Γιατί είναι εύκολη και συνήθως αυτές τις συναντήσεις πολύ συχνά ακούγεται η κριτική για ασυνέπεια λόγων και έργων και για μη τήρηση υποσχέσεων. Οφείλω λοιπόν να υπενθυμίσω ότι αυτό το οποίο είπαμε, ότι θα υλοποιηθεί στον χώρο της υγείας, είναι ορισμένες κρίσιμες, βασικές και πολύ ζωτικές παρεμβάσεις. Πρώτον, ότι θα αντιμετωπίσουμε το θέμα του αποκλεισμού των ασφάλιστων των πολιτών. Αυτό νομίζω ότι έχει γίνει με θεσμικό τρόπο. Βεβαίως, υπάρχει ένα διαρκές αίτημα να καλύπτεται με μεγαλύτερη πληρότητα και με μεγαλύτερη επάρκεια η ανάγκη αξιοπρεπούς και ισότιμης υγειονομικής φροντίδας και αυτών των πολιτών, αλλά και των ασφαλισμένων φυσικά. Και αυτό για να γίνει θέλει ένα αξιόπιστο, λειτουργικό και αποδοτικό και αποτελεσματικό δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτή ήταν η δεύτερη βασική μας δέσμευση. Είπαμε λοιπόν ότι θα δώσουμε την προτεραιότητα που αξίζει και που έχει ανάγκη η κοινωνία αυτή τη δύσκολη συγκυρία στη στήριξη και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν ισχυριζόμαστε ότι έχουμε καταφέρει να μεταμορφώσουμε μία πολύ ζωφερή πραγματικότητα που είχε εδραιωθεί τα μνημονιακά χρόνια λόγω των δραματικών περικοπών που έγιναν στις χρηματοδότησεις του συστήματος στην επαρκή στελέχωσή του. Αυτό το οποίο ισχυριζόμαστε και μπορούμε να το συζητήσουμε φυσικά είναι ότι είμαστε σε μία φάση επούλωσης πληγών.
με αργό τρόπο, με αργό τρόπο, αλλά με σταθερά και συστηματικά βήματα. Δεν εξοραίζουμε την κατάσταση, ξέρουμε ότι η δυσκολία παραμένει, ξέρουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος υγείας έχει υποστεί πολύ μεγάλη πίεση, ξέρουμε ότι οι πολίτες ταλαιπωρούνται και επιβαρύνονται οικονομικά. Αυτό απαιτεί συνεχιζόμενη προσπάθεια ενδυνάμωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κάλυψης σημαντικών κενών του, όπως για παράδειγμα ένα αξιοπρεπές και επαρκές δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και αυτό είναι ένα σχέδιο που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, όπως η φροντίδα η μετά το νοσοκομείο, όπου εκεί πραγματικά είναι απολύτως ελλειμματική έως και ανύπαρκτη η παρουσία του δημόσιου τομέα. Εννοώ από θεραπεία, από κατάσταση, παρηγορητική φροντίδα, φροντίδα τελικού σταδίου, γυριατρική φροντίδα, στεγαστικού τύπου, ανάγκες που είναι ακάλυπτες ατόμων με ειδικά προβλήματα, με ψυχική νόσο, με άνοια, με αναπηρίες. Αυτό είναι ένα τεράστιο κενό που αφορά το κοινωνικό κράτος συνολικά και νομίζω ότι πρέπει, αν θέλουμε να είμαστε σε σύγκληση και όχι σε απόκληση από τα ευρωπαϊκά στάνταρ, οφείλουμε στη νέα περίοδο τη μεταμνημονιακή να θέσουμε αυτές τις κρίσιμες προτεραιότητες και να διασφαλίσουμε και μια δημοσιονομική επάρκεια που θα επιτρέψει να αρχίσουν να γίνουν ορισμένα μετρήσιμα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Στήριξη λοιπόν, καθολική κάλυψη λοιπόν, στήριξη του ΕΣΥ, ηθικοποίηση του συστήματος. Μια κορυφαία και πολύ κομβική δέσμευση. Νομίζω ότι κανείς δεν αμφισβητεί ότι και εκεί έχουν γίνει βήματα. Το σύστημα υγείας το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ ήταν διαχρονικά πεδίο ανομικών συμπεριφορών, φαινομένων παθογενειών, στρεβλώσεων, φαινομένων προκλητής ζήτησης, πατάλης, διαφθοράς, επιρροής συμφερόντων και εκμετάλλευση του αρρώστου. Δεν μπορούμε να βάζουμε αυτά τα προβλήματα πλέον κάτω από το χαλί. Είναι όρος αξιοπρέπειας του συστήματος υγείας, της δημόσιας περίθαψης. Είναι όρος αξιοπρέπειας των έντιμων και αξιόπιστων λειτουργών του. Είναι όρος αξιοπρέπειας των πολιτών και είναι όρος οικονομικής επιβίωσης του ΕΣΥ. Οφείλουμε λοιπόν με συντεταγμένο τρόπο, με σοβαρότητα, με θεσμικές διαδικασίες, να διερευνήσουμε το παρελθόν, να παρέμβουμε στους θύλακες διαφθοράς, να αποδώσουμε ευθύνες αν υπάρχουν, χωρίς συλλογικές ενοχοποιήσεις, χωρίς κυνήγι μαζισών, αλλά κυρίως να συμβάλλουμε στην θεσμική θωράκιση και εξυγίανση του συστήματος. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Αυτό είναι η επένδυση για το μέλλον. Οφείλουμε λοιπόν να επιταχύνουμε τα βήματα, να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί γρήγορα η θεσμική διαδικασία διερεύνησης που έχει ξεκινήσει και κυρίως να συνεισφέρουμε όλοι, και το πολιτικό σύστημα και οι φορείς των υγειονομικών και η κοινωνία, σε μια προσπάθεια πραγματικά αναδιοργάνωσης σε πιο υγιείς βάσεις όλου του συστήματος υγείας. Και επίσης και κομβικό, πρέπει να κάνουμε ορισμένες κρίσιμες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Αλλαγές στην πρωτοβάθμια φροντίδα, θα το συζητήσουμε, είναι η μεγάλη πρόκληση αυτής της συγκυρίας. Αλλαγές στη διοίκηση του συστήματος, στο σύστημα προμηθειών, στην φαρμακευτική πολιτική. Σε όλα αυτά τα θέματα έχουν γίνει βήματα. Να συζητήσουμε για την πληρότητά τους. Να συζητήσουμε για την ταχύτητα. Να συζητήσουμε για λάθη και ολιγορίες. Όσο θέλετε. Και είναι αποδεκτή αυτή η κριτική. Να συζητήσουμε για δυσκολίες που παραμένουν και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που δεν αποδεχόμαστε ως κριτική, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι, είναι αυτό που λέει ότι συνεχίζεται
η ίδια πολιτική συνειδητής απαξίωσης, εγκατάλειψης, αποδιοργάνωσης και ιδιωτικοποίησης του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτό δεν το αποδεχόμαστε ως κριτική, γιατί δεν ισχύει. Και το έχουμε αποδείξει με νούμερα. Έχουμε καταφέρει σε μία περίοδο τρομερών περιορισμών και περιβάλλοντος λιτότητας να κινητοποιήσουμε τους μέγιστους δυνατούς διαθέσιμους πόρους ανθρώπινους και υλικούς προς το σύστημα υγείας. Έχουμε πάρει τις δημόσιες δαπάνες στο 4,6% του ΑΕΠ. Σήμερα είναι στο 5,2. Αυτό μπορέσαμε να πετύχουμε αυτά τα 2,5-3 χρόνια. Αυτό διασφάλισε μαζί με την τεράστια προσπάθεια φυσικά που έκανε το ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος υγείας, διασφάλισε την επιβίωση του ΕΣΥ. Και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, δεν ήταν ούτε δεδομένο, ούτε αυτονόητο, ούτε εύκολο. Το σύστημα υγείας ήταν σε τροχιά λειτουργικού blackout. Και το ξέρουν όλοι αυτό. Είχε υποστεί δραματικές περικοπές. Αντιστρέψαμε την συνεχώς πτωτική τάση και στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων και στη στελέχωσή τους. Από το 2016 και μετά έχουμε θετικό ισοζύγιο αποχωρήσεων προς προσλήψεων. Οι θέσεις που έχουν καλυφθεί δεν επαρκούν. Είναι πολύ μεγαλύτερες οι ανάγκες. Έχουμε ασυμμετρία αναγκών και διαθέσιμων πόρων αυτή την περίοδο στη χώρα μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό για να αντιμετωπιστεί θέλει ένα συνεκτικό και σοβαρό πολιτικό σχέδιο, το οποίο θα δίνει έμφαση στη δημόσια περίθαλψη, στην αναδιοργάνωσή της με επίκεντρο την πρωτοβάθμια φροντίδα, στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση της λειτουργίας του συστήματος, στην ηθικοποίηση του συστήματος και στη συνέργεια πόρων. Συνέργεια πόρων ανάμεσα στα περιορισμένα όρια του κρατικού προϋπολογισμού, στους πόρους της κοινωνικής ασφάλισης που είναι δημόσιοι πόροι. Αυτό το πρόγραμμα υλοποιούμε αυτά τα 2 χρόνια και έτσι έχουμε καταφέρει σε γενικές γραμμές να υπάρχει μια μεγαλύτερη ταμιακή ευχέρεια και ρευστότητα στα νοσοκομεία, να αποπληρωθούν στο σύνολό τους οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, να υπάρχει μια κανονικότητα στις πληρωμές προς τους προμηθευτές, να μην παράγονται συνεχώς χρέη και ελλείμματα, να υπάρχει ένας ομαλός εφοδιασμός των νοσοκομείων με φάρμακα, όσο ακριβά και αν είναι, με υγειονομικό υλικό, με αντιδραστήρια κλπ. Και φυσικά με επικουρικό προσωπικό, το οποίο έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο. Ασκείται μια κριτική ότι καλύπτουμε μόνιμες ανάγκες με συμβασιούχους. Αυτή ήταν η εφικτή, η γρήγορη και η ρεαλιστική λύση. Όποιος πιστεύει ότι με ένα πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να καλυφθούν με μαζικό και μόνιμο τρόπο όλες οι ανάγκες και όλα τα κενά του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, αυταπατάται. Δεν έχει συνειδητοποιήσει μάλλον σε τι κατάσταση έχει βρεθεί η χώρα και σε τι κατάσταση έχει βρεθεί η δημόσια διοίκηση. Χρειάζεται λοιπόν μία δέσμη συνεκτική αλλαγών και παρεμβάσεων. Αυτό προωθούμε αυτή την περίοδο. Η λιτότητα είναι παρούσα. Κατά την άποψή μου πρέπει να υπερβούμε τα οριά της. Αυτό είναι το στίχημα της μεταμνημονιακής φάσης. Είμαστε ήδη σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία, με το Υπουργείο Οικονομικών. Προσπαθούμε να βρούμε μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε ένα πρόγραμμα σοβαρής αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης της δημόσιας περίθαλψης. Τώρα που εξασφαλίσαμε την επιβίωση, το ζητούμενο είναι η ποιότητα της φροντίδας και η ευχερής κάλυψη των μεγάλων και αυξανόμενων λόγω της κρίσης υγειονομικών αναγκών των ανθρώπων. Σε όλο το φάσμα, από την πρωτοβάθμια φροντίδα, τη δευτεροβάθμια, την τριτοβάθμια, την ψυχική υγεία, τον τομέα των εξαρτήσεων, την μετανοσοκομιακή φροντίδα. Θεωρώ ότι σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχουμε μια πολύ καλή και συστηματική συνεργασία αυτή την περίοδο και συνεισφέρει και η τοπική αυτοδιοίκηση,
με το δικό της τον τρόπο, σε συνέργειες με το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και στην καλύτερη φροντίδα και την υγειονομική και την κοινωνική, την ολοκληρωμένη των πολιτών. Σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και τους φορείς των υγειονομικών και των άλλων εμπλεκομένων στον χώρο της υγείας. Σε συνεργασία με τους συλλόγους των ασθενών, που θέλουμε να ενδυναμώσουμε το λόγο τους και το ρόλο τους στο σχεδιασμό της πολιτικής υγείας. Σε συνεργασία με το έντιμο ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος, νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να κάνουμε πιο γρήγορα βήματα στο επόμενο διάστημα, να διασφαλίσουμε ότι δεν θα παρατείνεται ή θα αμβλύνεται, εν πάση περιπτώσει, αυτή η περίοδος των δυσκολιών που αντιμετωπίζονται ακόμα και υπάρχουν σε όλο το σύστημα υγείας. Οι αλλαγές και οι βελτιώσεις και τα θετικά βήματα που όλοι αναγνωρίζουν. Αυτόν τον καιρό κάνουμε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Επισκεπτόμαστε νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Κάνουμε δημόσιους απολογισμούς των διοικητών των νοσοκομείων. Προσπαθούμε να περάσουμε μια κουλτούρα δημόσιας λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου. Αυτό είναι μια δικλίδα ασφαλείας για τη χρηστή διαχείριση των πόρων του συστήματος και για την κοινωνική ανταποδοτικότητα αυτών των πόρων. Δίνουμε λόγο στους εργαζόμενους, στις τοπικές κοινωνίες, ασκείται κριτική και έλεγχος και παίρνουμε υπόψη μας αυτές τις παρατηρήσεις, προσπαθώντας να τις εντάξουμε σε ένα συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο. Η δυσκολία λοιπόν παραμένει, αλλά γίνονται και θετικά βήματα και κυρίως υπάρχει μια πιο ευίωνη και ρεαλιστική αναπτυξιακή προοπτική στο σύστημα. Αναπτύσσονται νέες δημόσιες δομές, έχουμε 44 τοπικές μονάδες καινούριες σε λειτουργία, έχει προσληφθεί επιπλέον προσωπικό και γίνονται σοβαρές παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών και εξοπλισμού στο σύστημα υγείας αυτόν τον καιρό. Προφανώς και με τη συνδρομή πέραν του κρατικού προϋπολογισμού και της κοινωνικής ασφάλισης, με τη συνδρομή ευρωπαϊκών πόρων και δωρεών ιδιωτών, χωρίς την οποία θα είχαμε μια πολύ μεγαλύτερη δυσκολία να αντιμετωπίσουμε τις συσσωρευμένες ανάγκες. Αυτές οι δωρεές δεν γίνονται με έναν τρόπο πελατειακό, κατακερματισμένο, αποσπασματικό και στη βάση κάποια συναλλαγής με το πολιτικό σύστημα. Έρχονται δωρεές ιδιωτών και υπηρετούν και χρηματοδοτούν ένα συγκεκριμένο σχέδιο με μια ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων. Και είμαστε πραγματικά στην ευχάριστη θέση αυτές τις μέρες να υπογράψουμε μια σύμβαση με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα χρηματοδοτηθούν δύο εμβληματικού χαρακτήρα παρεμβάσεις στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Νέο νοσοκομείο στην Κομωτινή και νέο νοσοκομείο παιδών στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δυστυχώς δεν θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε χωρίς τη συνδρομή αυτής της δωρεάς. Οφείλουμε λοιπόν με τον ίδιο τρόπο να συνεχίσουμε, να έχουμε την απαραίτητη συνέργεια πόρων, να δίνουμε καθημερινά ένα στίγμα χρηστής διαχείρισης, έντιμης διαχείρισης, διαφανούς διαχείρισης και να παίρνουμε υπόψη μας τις αναδυόμενες ανάγκες, προσπαθώντας να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες. Για μας, και κλείνω, η υπόθεση της υγείας είναι πρωτίστως ένα πρόταγμα ισότητας. Αυτό προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε και με τον νόμο για τους ανασφάλιστους. Θεωρούμε δηλαδή ότι η υγεία είναι ένα κοινωνικό δικαίωμα το οποίο οφείλει κάθε ευνομούμενη πολιτεία να το διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από την εργασία τους, την ασφάλιση και το εισόδημά τους. Αυτή την αντίληψη, αυτή την κουλτούρα ισότητας υπηρετεί πρωτίστως η παρέμβαση που προωθούμε στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Και για να υπηρετηθεί ένα τέτοιο πρόταγμα ισότητας, επιτρέψτε μου να πω ότι απαιτούνται πολιτικές δυνάμεις, πολιτικά προγράμματα,
και πολιτικό προσωπικό το οποίο να πιστεύει στην ισότητα και να μην θεωρεί ότι οι ανισότητες είναι σύμφυτες με τις σύγχρονες κοινωνίες και ότι είναι ενάντια στην ανθρώπινη φύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα παραγωγικό διάλογο.